από τους βίους των Αγίων. Στις 11 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάρχης, διέπρεψε στα χρόνια του Λέοντα του Μεγάλου 457-474. Το χωριό Μογαρισσός της Καπαδοκίας είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε από γονείς πολύ πιστούς, τον Προαιρέσιο και την Ευλογία. Όταν έγινε μοναχός, διακρίθηκε από πολύ νωρίς για το φλογερό του ζήλο στις τελειότητες της χριστιανικής αρετής. Εκείνο όμως που τον συγκινούσε περισσότερο ήταν η μελέτη του Ευαγγελίου και ιδιαίτερα οι συγκινητικές σκηνές από το πάθος του Σωτήρα μας Χριστού. Γι' αυτό επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, όπου ψηλάφισε και προσκύνησε τα χώματα όπου διαδραματίστηκαν τα μεγάλα γεγονότα των παθών του Κυρίου μας. Ο Θεοδόσιος, αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές, όπως τον Σιμεών τον Στυλίτη και τον Ησυχαστή Λογκίνο, αποσύρθηκε σε ιδιαίτερο ησυχαστήριο, διδάσκοντας με λόγια και έργα όποιο διαβάτη περνούσε από εκεί. Όμως, πολλοί από αυτούς που δίδαξε γύρισαν από τον κόσμο κοντά του. Η υπερβολική αύξηση των αδελφών ανάγκασε τον Θεοδόσιο να ιδρύσει ένα μεγάλο και ευρύχωρο κοινόβιο μοναστήρι. Σαν κοινοβιάρχης εφάρμοσε πρότυπα σαν εκείνα της πρώτης εκκλησίας των χριστιανών. Δηλαδή όλοι χωρίς εξαίρεση οι πιστοί, με μια καρδιά και μια ψυχή, ήταν μεταξύ τους ενωμένοι, σαν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα είχαν όλα κοινά. Σε προχωρημένη πλέον ηλικία, ο Θεοδόσιος, αφού γαλούχησε με συμβουλές αιωνίου ζωής χιλιάδες ψυχές, παρέδωσε το πνεύμα του.